ακόμα και φυλάζει. Και επειδή και ο Θεός θέλει αγγέλους δίπλα του, διάλεξε εσένα το καλό παιδί του να αλκυβιάζει, να τον πάρει και να τον κάνει ένα άγγελο. Βέβαια ο πόνος, όπως είπαμε, είναι αδικόπιστο. Είναι απαρηγόρητος αυτή τη στιγμή για αυτούς που και αγάπησαν και σήμερα και αποχωρήσουν. Αλλά εμείς τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα αποχωρήσουν για πάντα. Για πολύ λίγο. Γιατί μπροστά στα μάτια του Θεού η αιωνιότητα είναι σαν μέρα μία. Θα και αποχωρηθούν για λίγο και πάλι θα τους αναλύσουμε την άλλη ζωή. Και εσύ εκεί θα μας υποδεχτείς ως άγγελος. Γιατί έχεις γνωρίσει από εκεί από αυτήν την ζωή και το κακό και η αμαρτία δεν μπόρεσαν να κάνουν μεγάλο κακό στην καλή του ψυχούλα. Ερχόμαστε στους αγαπητούς του γονείς, που σήμερα κλαίνουν και οδύρονται μπροστά στο φέρετρό. Είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο, αλλά θα πρέπει να τους πούμε να μην κλαίνουν σαν και εκείνους που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί εμείς έχουν ελπίδα τη συναντήσε και τη αναστάσε. Δεν εξαφανίζεται. Για λίγο θα αποχωριζόμαστε και πάλι στην άλλη ζωή θα το συναντήσουμε. Κλάψτε, αλλά όχι απαρηγόρητα. Πονέστε, αλλά όχι χωρίς το ελπίδα. Ο Αλκυβιάδης τα μάτια τα σωματικά έπιξε. Τα ψυχικά τα έχει ανοιχτά. Και αυτά δεν είναι μια τέχνητη παρηγοριά για να κατρίψουμε στάχτη στα μάτια. Είναι η αλήθεια της ψυχικής. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο της ψυχικής. Και ίσως δεν χρειάζεται η Παναγία να σας παρηγορήσει και η Παναγία να στάξει μόνσαμο τις καρδιές μας. Γιατί και εκείνη έχασε τον γιο της 32 χρονών, αλλά για πολύ λίγο. Γιατί ο Κύριος αναστήθηκε και ενδιάθεσε σε όλους εμάς την κοινωνία της Αναστάσεως. Καλέ μας αρχιδιά, καλό και ταξίδι. Η Παναγία, ο Χριστός, η Άγιοι, οι άγγελοι να σε εμπορευτούν στη βασιλεία των ουρανών. Μαζί με τους πατέρες που σήμερα είμαστε εδώ και σε αποστολωθούμε, μεταφέρω τους αγαπητούς του γονεί, την καλή σου την αδερφούλα και τις ευχές του σε βασιλετά του Μητροπολίτου Βασιλείου Παντελεήμονου, ο οποίος από την ημέρα που έμαθε το γεγονό, λέει απαρηγόρητα για τον αγώ του το χαμό αυτού του νέου παιδιού. Αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις του βρίσκονται σε μια άλλη ηλικία, την άρθρα σε μια ηγουμένη η οποία πέθανε από κορονοϊό και δεν μπορούσε να μεταβάλει, απέστειλε εμά να μεταφέρουμε τις πατριγές και ευχές, ο Θεός, η Παναγία, να σας παρηγορεί. Ο Αλκυβιάδης ζει. Αιωνία στη μνήμη αξιωμακάριστο και αείμνη στα λεωφορεμόνα. Αιωνία στη μνήμη, αιωνία στη μνήμη.